Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακόμη μία βραδιά με μία συζήτηση πολιτική, προεκλογική μεν, αλλά με εξελίξεις οι οποίες είναι σημαντικές και αφορούν και την Κύπρο, αφορούν και την ευρύτερη περιοχή. Αλλά βεβαίως θα πρέπει πέραν αυτών να δούμε και όλα αυτά που μας αφορούν εμάς και την καθημερινότητά μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Πρόδρομο Προδρόμου από το επιτελείο Νίκο Αναστασιάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τον κύριο Χρήση Παντελίδη από το επιτελείο Νικόλα Παπαδόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και τον κύριο Στέφανο Στεφάνο από το επιτελείο του Σταύρου Μαλά. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Να πούμε ότι η εκπομπή οπτικογραφείται Πέμπτη, ούτως ώστε επειδή βρίσκονται σε εξέλιξη και επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στην Αθήνα και τα όσα συμβαίνουν με την απόφαση του Τραμπ να μεταφέρει την πρεσβεία των ΗΠΑ στα Ιεροσόλυμα. Μέχρι τη στιγμή αυτή που θα μεταδίδεται η εκπομπή Παρασκευή βράδυ, ενδεχομένως να έχουν υπάρξει εξελίξεις. Ελπίζουμε να είναι καλές, να μην είναι κακές. Λοιπόν, κύριε Προδρόμο, να ξεκινήσουμε με αυτό, με την επίσκεψη Ερντογάν. Είναι μια επίσκεψη η οποία από μόνη της, ως γεγονός, δίνει ένα στίγμα. Πέραν των όσων έχει αναφέρει ο κύριος Ερντογάν και πριν φύγει από την Τουρκία για επικαιροποίηση της δίκης Λοζάνης, για το Κυπριακό και όλα αυτά. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό. Εξάλλου έχει την ιστορική σημασία ότι εδώ και 60 πόσα χρόνια πρώτη φορά επισκέπτεται πρόεδρος της Τουρκίας στην Ελλάδα. Για μας, και είναι στραμμένη η προσοχή μας, παίζει το ιδιαίτερο θέμα, το πολύ καλά γνωστό, ότι από την Τουρκία εξαρτάται το αν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια αποδεκτή συμφωνία στο Κυπριακό. Θεωρούμε ότι ήταν πολύ πολύ θετική εξέλιξη, παρά το ότι δεν καταλήξαμε και αυτό μας θέτει τον στόχο για τη συνέχεια. Αλλά ήταν πολύ θετική εξέλιξη το ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης, με τον τρόπο που διαπραγματεύτηκε, που μεθόδευσε την διαπραγμάτευση, έφερε την Τουρκία απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην ελληνοκυπριακή πλευρά, εκεί στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, και φάνηκε εκεί ότι χρειάζεται να πάρει αποφάσεις η Τουρκία. Δεν τις έχει πάρει. Εμείς το λέμε αυτό, δεν το λέει ο Γενικός Γραμματέας. Ναι, ο Γενικός Γραμματέας όμως, έχοντας πει ότι δεν είναι βιώσιμο το σύστημα της ασφάλειας, έχοντας θέσει προηγουμένως την γραπτή τοποθέτηση όταν ξεκινούσε η διάσκεψη, ότι τα ζητήματα της ασφάλειας είναι κλειδί για να έχουμε μια ολοκληρωμένη, συγκροτημένη συνολική λύση του Κυπριακού, ουσιαστικά δείχνει την Τουρκία. Έστω και αν δεν το κάνει, γιατί είναι η διπλωματική θέση των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, ο κύριος Ερντογάν στην Ελλάδα, η επίσκεψη αυτή δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς. Φεύγοντας από την Τουρκία, προώθησε τον αναθεωρητισμό για τη συνθήκη που της Λοζάνης, επαγγέλλεται στις διεθνείς σχέσεις. Η συνθήκη της Λοζάνης, ενώνοντας τη φωνή μας με αυτήν του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, πρέπει να υποδείξουμε ότι έχει επιτρέψει να υπάρχει ειρήνη εδώ και σχεδόν δύο αιώνες. Και βέβαια ειρήνη και καθαροί κανόνες του παιχνιδιού. Η Τουρκία όμως, με τις πολιτικές που κατά καιρούς προάγει. Να είμαστε πιο ακριβείς, έναν αιώνα για να είμαστε πιο. Ναι, ότι όταν λέω κατά καιρούς, συνεχώς δεν βολεύεται με αυτή την κατάσταση πραγμάτων. Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα της Τουρκίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εδώ είναι που μια επιπλέον ασφάλεια και για την Ελλάδα και για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι ότι είμαστε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνουμε σήμερα, που το θεωρούμε δεδομένο βέβαια και κάποτε το υποτιμούμε, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν η Τουρκία έχει τέτοιες βλέψεις. Τώρα, στην Ελλάδα, στην επίσκεψη, θα περιμένουμε να δούμε αν τυχόν θα υπάρξει και οποιαδήποτε ένδειξη για τις προθέσεις της Τουρκίας στο Κυπριακό. Η ελληνική πλευρά και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος, θέτουν το Κυπριακό. Έχουμε από τον κύριο Ερντογάν, μέχρι τη στιγμή που ακούσαμε, παρακολουθήσαμε, μια γενική τοποθέτηση ότι χρειάζεται μια δίκαιη λύση στο Κυπριακό. Αυτό βεβαίως δεν είναι αρκετό, γιατί είχαμε δει ανάλογες τοποθετήσεις από την Τουρκία και πριν και στην διάρκεια της διάσκεψης στο Κρά Μοντανά, οι οποίες όταν έπρεπε να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένα πράγματα, δεν επαλήθευαν αυτό που έλεγε η γενική δήλωση. Άρα λοιπόν, κύριε Καλαντζή, να έρθουμε στα καθημάς. Έχουμε, ολοκληρώνω με αυτή τη φράση. Έχουμε δρόμο να κάνουμε. Έχουμε προσπάθεια να συνεχίσουμε. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να συνεχίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρέπει να συνεχίσει με αποφασιστικότητα, αλλά και μία αίσθηση της εθνικής ευθύνης
Κυρίως την αίσθηση του ότι η συμφωνία που πρέπει να γίνει θα πρέπει να είναι λειτουργική, αλλά και να είναι αποδεχτή από τους πολίτες. Και βεβαίως αυτό απαντά και σε αυτά τα περίεργα που είπε ο κύριος Ερντογάν, αν άκουσα καλά, ότι τα συμφωνηθέντα, λέει, στον Μπούρκενστοκ δεν τηρήθηκαν. Μα στον Μπούρκενστοκ αυτό, εντάξει, που... έχουμε μια άλλη διαδικασία. Έχουμε... Αυτό που ήταν συμφωνημένο ήταν ότι θα γινόταν ένα δημοψήφισμα. αυτό είναι. Είναι περίεργη αντίληψη ότι μπορεί να επικρίνει την Ελλάδα ή την ελληνική πλευρά, διότι οι πολίτες... Δεν υπήρξε συμφωνία στον Μπούρκενστοκ. Και ούτε συμφωνία κάνει υπήρξε. Κύριε Παντελίδη, η επίσκεψη αυτή καθ' αυτή έχει τη σημασία της. Από την άλλη, δεν ξέρω αν μπορούμε να αναμένουμε κάτι. Κάθε επίσκεψη και κάθε συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας με τον Πρόεδρο της Τουρκίας είναι σημαντική. Είναι γεγονός όμως ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο ή κάτι θετικό, εν πάση περιπτώσει, από αυτή την επίσκεψη. Και αυτό προμηνύεται και από την συνέντευξη που επέλεξε να δώσει ο κύριος Ερντογάν λίγες ώρες πριν, ενώ το περιεχόμενο αυτής της συνέντευξης, αλλά και από τη δήλωση που έκανε και κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Ελλάδας. Προκαλεί εντύπωση ότι ο κύριος Ερντογάν και στη συνέντευξη και ενώπιον του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κύριου Παυλόπουλου, επιλέγει να επαναφέρει το θέμα της συνθήκης της Λοζάνης και της λεγόμενης επικαιροποίησης αυτής της συνθήκης. Για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν, όταν αναφερόμαστε στη συνθήκη της Λοζάνης, αναφερόμαστε ουσιαστικά στη συνθήκη που όρισε τα σύνορα του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Και θα πρέπει να πούμε ότι ωφελημένη ήταν η Τουρκία από αυτή την συνθήκη σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Είναι η συνθήκη με την οποία πήρε την Ήμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Θράκη και ούτω καθεξής. Είναι αυτή που αναθεώρησε τη συνθήκη των Σεβρών. Αυτό που ενοχλεί τον κύριο Ερντογάν, και αυτό είναι που πρέπει να μας προβληματίσει, είναι ότι με τη συνθήκη της Λοζάνης τέθηκε ένα τέλος στις όποιες επιδιώξεις είχε η Τουρκία για κτήσεις της πάλε ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέθηκε τέλος. Άρα λοιπόν η επιμονή του κυρίου Ερντογάν για επικαιροποίηση τάχα της συνθήκης της Λοζάνης είναι ενδεικτική της αλαζονίας, της προκλητικής διάθεσης που έχει ο κύριος Ερντογάν. Και ορθώς ο κύριος Παυλόπουλος ήταν κατηγορηματικός και σαφής ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι αδιαπραγμάτευτη και αυτή είναι μια εθνική θέση όλων των Ελλήνων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, εμείς επιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι με την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, την πολιτική δηλαδή του καλού παιδιού και της σταθερής προσαρμογής ή συνθηκολόγησης ή αποδοχής μιας σειράς τουρκικών αξιώσεων, είτε διαδικαστικών, όπως ήταν για παράδειγμα η αποδοχή για πενταμερή, είτε ουσιαστικών, όπως είναι οι υποχωρήσεις που έχουν γίνει στις εσωτερικές πτυχές, είτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προέβαλε οποιοδήποτε εμπόδιο τα τελευταία χρόνια. Αυτό αφορά μόνο τη Λευκοσία Τουρκία. Και την Αθήνα. Πρωτίστως, κοιτάξτε, πρωτίστως αφορά τη Λευκοσία και αφορά και την Αθήνα, στο βαθμό που η Αθήνα ακολουθεί ορθώς την πολιτική της Λευκοσίας σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η πολιτική του καλού παιδιού δεν φαίνεται να αποδίδει. Αντίθετα, αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι δυστυχώς απενοχοποιημένη σε σχέση με το Κυπριακό. Να σας θυμίσω ότι αμέσως μετά το Κράν Μοντάνα ο κύριος Κουντιέρες εξήρε τον επικοδομητικό δίθεν ρόλο της Τουρκίας. Ενώ και στην πολύ πρόσφατη έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών η Τουρκία και η Ελλάδα εξισώνονται πλήρως από το Γενικό Γραμματέα και αντιμετωπίζονται ως δύο από τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Και δυστυχώς η Τουρκία δεν αντιμετωπίζεται ούτε ως η κατοχική δύναμη που προκάλεσε και προκαλεί και κρατά άλυτο το Κυπριακό πρόβλημα, ούτε ως η έχουσα το κλειδί για μια σωστή λύση. Ναι. Και είναι γι' αυτό το λόγο που εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτή η στρατηγική, να έχουμε μια νέα στρατηγική που μεταξύ άλλων να επιχειρεί να προκαλέσει πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό κόστος στην Τουρκία, έτσι ώστε να κάνει τις πολλές υποχωρήσεις που πρέπει να κάνει. Λοιπόν, κύριε Στεφάνου, μία πρώτη τοποθέτηση και εσείς και μετά να εξειδικεύσουμε λίγο αυτά που συζητάμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι όσες φορές συζητάμε το Κυπριακό, νιώθουμε σαν να τα έχουμε πει, να τα έχουμε ξαναπεί, αλλά πάντοτε να αφήνουμε κάτι που θα θέλαμε να πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει όντως κάτι. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι τα διάφορα προβλήματα διεθνώς επιλύονται με διάλογο. Και με αυτή την έννοια
είναι θετικό το ότι Ελλάδα και Τουρκία προσπαθούν να κάνουν ένα διάλογο. Βέβαια, αυτός είναι ένας πάγιος στόχος της Ελλάδας και δυστυχώς η Τουρκία με τις προκλητικές της συμπεριφορές υπήρχαν, που δεν είναι μόνο σημερινές. Δεν συζητάμε όσο η Τουρκία δεν αποχωρεί από την Κύπρο. Υπήρξε τέτοια άποψη και μια περίοδο... Όχι, αυτό που υπήρχε, ειδικά μετά το 1974 όταν η Τουρκία παράνομα εισέβαλε στην Κύπρο και κατέχει, είναι ότι οι σχέσεις της Ελλάδας δεν πρόκειται να αποκατασταθούν πλήρως ποτέ με την Τουρκία εάν δεν λυθεί το Κυπριακό και δεν τερματιστεί η τουρκική κατοχή. Και φαντάζομαι ότι αυτή την θέση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων υπάρχει μέχρι και σήμερα. Η Ελλάδα βέβαια έχει να αντιμετωπίσει την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας και στα θέματα που έχουν να κάνουν με την ίδια την Ελλάδα, με το Αιγαίο, με την Θράκη. Το προσφυγικό. Ο Ερντογάν έβαλε όχι μόνο σήμερα αλλά και σε προηγούμενες χρονικές περιόδους το θέμα της Λοζάνης, κάτι που προκάλεσε και έκπληξη, γιατί ήταν κάτι που μπορεί να λεχθεί πως δεν είναι εύκολο κάποιος τώρα να αρχίσει να ανοίγει διεθνείς συνθήκες. Είναι σαν να ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Δεν θα κλείσει ποτέ. Πρέπει να πάμε κάτι πίσω, όπως έχει κάνει και ο κύριος Τραμπ με το θέμα με της Ιερουσαλήμ. Γιατί και αυτός έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και δεν ξέρουμε πώς θα κλείσει και αν θα κλείσει. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όντως αυτή η επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν, που έχει ένα ιστορικό χαρακτήρα, δεν άρχισε με τους καλύτερους ιονούς. Οι δηλώσεις του δεν ήταν καθόλου καλές. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, που και σήμερα είναι προκλητικές, αλλά ήταν και χθες και προχθές και σχεδόν κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του είναι προκλητικές, και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι, δεν θα πρέπει να μας παρασύρουν από το βασικό και το μείζον. Και το βασικό και το μείζον είναι να λύσουμε το Κυπριακό με ένα τέτοιο τρόπο που να τερματίζεται η κατοχή, να επανενώνεται ο τόπος και ο λαός σε ένα κράτος που δεν θα έχει εγκυητές, που δεν θα έχει κατοχικά στρατεύματα, δεν θα έχει επεμβατικά δικαιώματα. Για να γίνει αυτό το πράγμα, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν συγκεκριμένη θέση, την οποία διατύπωσαν αμέσως μετά την αποτυχία της συνάντησης στο Κράτος Μοντσανά. Και αυτή τη θέση φρόντισε να τη θυμίσει με έναν τρόπο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με μια δήλωση που έχει κάνει χθες, όταν θα ακούν την εκπομπή οι τηλεθεατές, ναι, θα την βλέπουν, θα είναι προχθές. Ναι, την Τετάρτη θα το πούμε. Που έχει πει ότι οι δύο κοινότητες θα πρέπει να δημιουργήσουν ουσιαστικά τις προποθέσεις για να επαναρχίσει ο διάλογος. Αυτή είναι και η θέση των Ηνωμένων Εθνών, έτσι όπως διατυπώνεται και στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Επομένως, ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να κινηθεί, θα πρέπει να αποφασίσει αν θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή είναι η θέση του Σταύρου Μαλά. Ότι αν και εφόσον ο λαός τον τιμήσει με την ψήφο του, αυτό που θα κάνει στο Κυπριακό είναι να προσπαθήσει να έχει συνάντηση με τον κύριο Ακιντζή, που είναι ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, να συζητήσει μαζί του, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να πιστεί και ο Γενικός Γραμματέας να αναλάβει την πρωτοβουλία, να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που έχουν διακοπεί στο Κράτος Μοντσανά. Και η συζήτηση θα αφορά ασφαλώς ζητήματα της εσωτερικής ψυχής του Κυπριακού που είναι ακόμα ανοιχτά, δεν έχουν συμφωνηθεί. Και δεν είναι λίγα. Έχει και ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά. Και δεύτερον, να συνεχίσουμε την συζήτηση για τη διεθνή ψυχή του Κυπριακού, που έχει να κάνει με τα ζητήματα των εγγυήσεων, τα ζητήματα των επεμβατικών παρουσίας κατοχικών και ξένων στρατευμάτων. Εδώ θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την θέση που έχει ο Διεθνής Οργανισμός, και είναι θετική η θέση, ότι η λύση του Κυπριακού θα πρέπει να τερματίζει τις εγγυήσεις, θα πρέπει να τερματίζει τα επεμβατικά δικαιώματα και την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων. Και να οδηγήσει ένα κανονικό κράτος. Παρότι θα πρέπει να πω ότι είναι λίγο αντιφατικό το γεγονός ότι από τη μια ο Γενικός Γραμματέας υιοθετεί αυτή τη θέση και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη, είναι φανερό ότι η συνάντηση στο Κράτος Μοντσανά οδηγήθηκε σε αποτυχία εξαιτίας της Τουρκίας. Αλλά την ίδια ώρα ο Γενικός Γραμματέας να επαινεί
ουσιαστικά την Τουρκία μαζί με τις άλλες εγκύτριες δυνάμεις. Η Τουρκία να έχει φύγει απενοχοποιημένη από το Κράς Μοντσανά και να ενισχύει την de facto κατάσταση, την διχοτομική επί του εδάφους στην Κύπρο με απαράδεκτες ενέργειες και από την άλλη κανένας να μην της ασκεί κριτική ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν παρούσα στη διαδικασία, yes, ούτε και από τον ίδιο το Γενικό Γραμματέα. Η δική μας η άποψη είναι ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κύριος Αναστασιάδης προέβη σε λαθασμένους χειρισμούς και στο Κράς Μοντσανά, αλλά ειδικά όλο αυτό το διάστημα των αρκετών μηνών με αντιφατικές συμπεριφορές και προσεγγίσεις. Τελικά υπέσκαψε την αξιοπιστία την δικιά του και εν γέννη της ελληνοκυπριακής πλευράς, με αποτέλεσμα όταν συνέβη η αποτυχία στο Κράς Μοντσανά, η Τουρκία να ξεγλιστρήσει απενοχοποιημένη και αυτό μας κοστίσει. Λοιπόν, στην πρώτη τοποθέτηση όλοι χρησιμοποιήσατε περίπου 4,5 λεπτά. Ούτως ώστε αν μπορούμε στη συνέχεια να είμαστε σε πιο σύντομοι τοποθετήσεις μας για να μπορεί να γίνει και διάλογος και να μην έχουμε μικρούς μονολόγους. Κύριε Προδρόμου, το ΑΚΕΛ και το επιτελείο του κυρίου Μαλά και άλλοι υποστηρίζουν ότι όντως ο πρόεδρος, όταν φτάσαμε στο τελικό στάδιο που θα μπορούσε τέλος πάντων να κάνει μία κίνηση περισσότερο για να οδηγηθούμε σε συμφωνία στο Κράν Μοντανά, δεν την έκανε, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του τις εκλογές και την επανεκλογή του. Και αμέσως μετά την επιστροφή αλλάξαμε λίγο το ρυθμό, φορέσαμε λίγο τη φουστανέλα, πάμε λίγο στα εθνικόφρονα σωματεία. Τέλος πάντων, προσεγγίζουμε λίγο τις θέσεις Νικόλα Παπαδόπουλου και διάμεσου χώρου. Δεν ακούνε στο επιτελείο του κυρίου Μαλά τι λέει ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το επιτελείο του για τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Τώρα τι είπε ο κύριος Χρήστος Παντελίδης και για την διάθεση... Έχει πει ότι αντιγράφεται λίγο για την διάθεση τον Νικόλα Παπαδόπουλου. Για την διάθεση του Προέδρου να συνεχίσει... Για την διάθεση του Προέδρου να συνεχίσει την αποφασιστική διαπραγμάτευση. Δεν ακούνε τι λέει και ενδεχομένως σε κάποια στιγμή θα ρωτούσα και τον κύριο Παντελίδη και τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Δεν ακούνε τι λέει το ΑΚΕΛ. Προφανώς στην Κύπρο ζούμε, Κύπροι όλοι είμαστε, Έλληνες Κύπροι και θέλουμε αληθεί το Κυπριακό. Αν βάλουμε μαζί αυτά που λέει από τη μια το ΑΚΕΛ και ο κύριος Μαλάς και από την άλλη ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το επιτελείο του. Κάτι δεν πάει καλά, όχι με τον Νίκο Αναστασιάδη, αλλά με τους υπόλοιπους. Είναι δύο ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες τραβάνε λόγω των εκλογών, γι' αυτό τους λέω ακραίες, δεν θέλω να δυσφημίσω κανένα, να είμαστε εξηγημένοι. Τραβάνε τα πράγματα από τα μαλλιά στα άκρα για να κάνουν την υπόθεσή τους εν ώψη των εκλογών. Το αν εκεί ο πρόεδρος Αναστασιάδης μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό ή περισσότερο, θα πρέπει να το πούνε συγκεκριμένα. Όπως και η νέα στρατηγική την οποία επαγγέλλονται από την πλευρά του Νικόλα Παπαδόπουλου, τη στρατηγική τους τη γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Την είδαμε, ας πούμε, στην διαπραγμάτευση μεταξύ 2003 και 2004. Ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος. Και δεν πιστεύω τώρα ο Τάσος Παπαδόπουλος να έχει να πάρει μαθήματα από τον Νικόλα Παπαδόπουλο, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον Νικόλα. Όχι, αλλά εντάξει, είναι άλλες συνθήκες, άλλα τα δεδομένα. Δεν είμαστε στο 2003. Είναι άλλες και δεν είναι. Η ουσία του Κυπριακού είναι η ίδια. Ο Τάσος Παπαδόπουλος διαπραγματεύτηκε, όχι μόνο διαπραγματεύτηκε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Διαπραγματεύτηκε ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο στο τέλος κατέληξε να είναι συλλήβδιν απορριπταίο με μια στρατηγική του Δίκο, όχι με στρατηγική του Νίκου Αναστασιάδη και επίσης κατέθεσε θεμέλιο λίθο για το μέλλον όταν έκανε τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου. Στην οποία από την πρώτη αρχή λέει ότι. Και δεν είναι κανένα εφεύρημα αυτό. Η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Λέει αυτό που λένε οι αποφάσεις των ΗΠΑ. Όμως, για να κόβουμε λίγο την μακρηγορία. Ναι, ολοκληρώστε με. Απαντήσει και ο κ. Όπως δεν λέει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, τι θα είναι αυτή η στρατηγική, τι θα κάνει συγκεκριμένο. Το να δημιουργήσουμε κόστος στην Τουρκία, για παράδειγμα. Είναι μια γενική κατεύθυνση που την έχουν όλες οι κυπριακές κυβερνήσεις. Και ήταν εποχές που δημιουργήσαμε μεγαλύτερο κόστος σε άλλες διεθνείς συνθήκες, όπως το λέτε. Αλλά με τον ίδιο τρόπο και το ΑΚΕΛ δεν λέει τι θα έπρεπε να κάνει ο Νίκος Αναστασιάδης. Να δεχτεί να γίνει μια συμφωνία με την Τουρκία, να επιμένει ότι θέλει άλλα 15 χρόνια εγγύησης και μετά βλέπουμε και μια στρατιωτική βάση στην Κύπρο, γιατί αυτό ήθελε η Τουρκία. Άρα λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ, κύριε Καλαντζή, σε μια πολύ δεικτική δήλωση του κυρίου Κοντζιά.
Μου έχει μείνει. Τι θέλανε, είπε οι Τούρκοι, να κρεμάσουμε στο πυροβόλο του τάγκ που θα εισβάλλει στην Κύπρο την υπογραφή της Ελλάδας. Αυτό το πράγμα δεν λέει κάτι στο ΑΚΕΛ. Δεν το λέει ο Νίκος Αναστασιάδης. Το λέει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών που και εκείνος πάλεψε για να έχουμε μια συμφωνία για ένα βιώσιμο κράτος απαλλαγμένο από τον έλεγχο της Τουρκίας, ένα κράτος Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπου θα συνεννοηθούμε και θα μπορέσουμε να ζήσουμε ειρηνικά χωρίς τα όσα ζήσαμε στο παρελθόν. Η πρόταση του Νίκου Αναστασιάδη είναι εδώ. Είναι η στρατηγική με την οποία είδαμε να γίνονται διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών. Με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορίστε. Δεν τα καταφέραμε να περιορίσουμε τον χρόνο. Ναι. Αυτή είναι η πρόταση και πρέπει να συνεχίσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί. Είναι σημαντικό αυτό και βεβαίως. Δεν διαφώνησε κανένας για να ζητάμε. Όχι, το υποτιμούνε. Άκουσα να λένε από το επιτελείο του κυρίου Παπαδόπουλου ότι ήταν παρατηρητής. Ως αν να μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Μακάρι να είναι εκεί παρατηρητής, να φροντίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι συμβατή η λύση με το κεκτημένο. Το κεκτημένο. Πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε δρόμο. Γι' αυτό παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και το τι, αν θα αλλάξει κάτι με τον κύριο Ερντογάν και τη στάση του με αυτήν την επίσκεψη στην Ελλάδα. Κύριε Παντελίδη, λαμβάνοντας υπόψη και αυτά που είπε ο κύριος Πρόδρομου, με τον κύριο Κοτζιά όλοι κατά καιρούς συμφωνείτε, όλοι κατά καιρούς διαφωνείτε. Πότε τον επικαλείστε, πότε δεν τον επικαλείστε, όπως και ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να συμφωνεί και με τον κύριο Μαλά και με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και με τον Νίκο Αναστασιάδη. Μήπως τελικά το κάθε επιτελείο, ο κάθε υποψήφιος ερμηνεύει ή διαβάζει τις τοποθετήσεις επί του Κυπριακού. Όπως θα ήθελε ή τέλος πάντων όπως βολεύει ή επιλεκτικά αυτές που βολεύουν. Το με ποιον συμφωνεί ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Κοτσιάς θα πρέπει να ρωτηθούν ήδη. Εμείς με τη σειρά μας επιλέγουμε να αξιολογούμε όλες τις δηλώσεις που γίνονται. Μάλιστα. Και από την ελληνική κυβέρνηση και από την κυβέρνηση του κ. Αναστασιάδη. Mm-hmm. Όταν συμφωνούμε με τις εκτιμήσεις τους, το λέμε. Όταν διαφωνούμε με τις εκτιμήσεις του, με τις εκτιμήσεις τους, πότε πάλι το λέμε. Πότε συμφωνήσατε όμως. Είμαι υποχρεωμένος. Με τον κύριο Αναστασιάδη. Είμαι υποχρεωμένος στο Κυπριακό, με όσα κάνει τα τελευταία χρόνια, όχι. Και γι' αυτό ευθύνεται ο κύριος Αναστασιάδης. Οπότε συμφωνούμε, το λέμε. Ναι, θα σας εξηγήσω τώρα πότε συμφωνήσαμε και πότε διαφωνούμε. Λοιπόν, καταρχήν να μου επιτρέψετε να απαντήσω στον κύριο Πρόδρομο. Πρώτο. Το συλλήβδιν απορριπταίο σχέδιο ΑΝΑΝ, όπως το έχει αποκαλέσει ο κύριος Πρόδρομου, υποβλήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη στο τέλος της διακυβέρνησης του ΑΕΜΝΙΣ του Γλαύκου Κληρίδη. Ήταν επιστέγασμα της δικής του πολιτικής και μάλιστα ο ΑΕΜΝΙΣ ο Γλαύκος Κληρίδης διαπραγματεύτηκε τις 3 από τις 5 εκδοχές του. Επομένως, είναι τουλάχιστον ανιστόρητο, να μου επιτραπεί ο όρος, να φορτώνεται το σχέδιο. Δεν το είχε βάλει σε δημοψήφισμα ο Γλαύκος Κληρίδης. Στο Μπούκερ το διαπραγματεύτηκε ο Τάσος Παπαδόπουλος στο Μπούκερ. Αναφέρθηκα στις 3 από τις 5 εκδοχές. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Ναι, κύριε Καλαντζή, λυπάμαι, αλλά δεν θέλω να απαντήσω. Δεν είναι ο Γλαύκος Κληρίδης που το έβαλε σε δημοψήφισμα και είπε στον λαό πείτε τι λέτε. Είπε θέλει διαπραγμάτευση. Και την διαπραγμάτευση την έκανε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Ιστορικά γεγονότα. Αυτά. Έχω διορθώσει το ψέμα που είπε ο κύριος Προδρόμου ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ ήταν αποκορύφωμα της πολιτικής του Τάσου Παπαδόπουλου. Δεν είπα αυτό. Το δεύτερο για να το διορθώσετε. Είναι ότι το συλλήβδιν απορριπταίο κάκιστο σχέδιο το οποίο ο Τάσος Παπαδόπουλος έθεσε σε δημοψήφισμα. Το αποδέχτηκε ο Νίκος Αναστασιάδης. Ο κύριος Αναστασιάδης το υπερασπίστηκε με πάθος. Επομένως, δικαιολογημένα ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν εμπιστεύεται τον κύριο Αναστασιάδη ότι έχει ορθή κρίση σε ό,τι αφορά τα σχέδια. Καλά, ο Κυπριακός λαός δεν ψήφισε Νίκο Αναστασιάδη το 2013. Αυτό το επιχείρημα λοιπόν, τώρα που κολλάει. Αλλά πατάμε σένα-σένα, είπαμε, θυμάται, να κάνουμε διάλογο, αλλά να μην το διακόπτουμε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλά να ακούμε πράγματα. Κύριε Πατέρα, να απαντήσετε στη συνέχεια. Ναι. Για να απαντήσω με την λογική που είναι παραλογισμός του κυρίου Προδρόμου, θα τον ρωτήσω, είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος υποψήφιος, κύριε Προδρόμου. Αν θα κάνετε ιστορική αναδρομή, θα ακούτε την ιστορική αναδρομή. Εγώ αναφέρθηκα στη στρατηγική του Δίκο. Αφήστε να τελειώσω. Επαναλαμβάνω. Υπομονετικά ο κύριος Στεφάνου. Επαναλαμβάνω, αυτό το συλλήβδιν απορριπταίο σχέδιο ο κύριος Αναστασιάδης το έκρινε ως καλό και το υπερασπίστηκε. Ποιος το έφερε όμως, κύριε Παντελίδη, στον λαό, ποιος το έφερε? Ο Γλαύκος Κληρίδης. Ποιος Γλαύκος Κληρίδης? Ο Γλαύκος Κληρίδης το βάλε σε ιστορία. Κύριε Προδρόμου, ηρεμήστε να τελειώσω. Θα απαντήσετε, κύριε Προδρόμου. Μα τι να απαντήσω, να λέμε τα γεγονότα σωστά. Μπορεί να διαφωνείτε, θα απαντήσετε. Δεν διαφωνώ. Ποιος έθεσε το σχέδιο αυτό στον λαό να αποφασίσει? Αυτό το διαπραγματεύει. Λέει ο Γλαύκος Κληρίδης. Όχι, κύριε Προδρόμου, είπα ότι ο Γλαύκος Κληρίδης υποβλήθηκε και πέθηκε στο δημοψήφισμα από τον Τάσο Παπαδόπουλο. Το διαπραγματεύτηκε ο Τάσος ένα χρόνο με τη στρατηγική του Δίκο. Αυτό ήταν το επιχείρημά μου. Κάνετε
ότι δεν τα ακούσατε. Συμφωνούμε. Πάτε από εδώ και από εκεί. Αυτό πάμε παρακάτω. Συμφωνούμε και ποια είναι η στρατηγική. Για να διαστρεβλώνετε την ιστορία, να θυμίσουμε ότι αυτό το συλλήβδινο απορριπτέο σχέδιο το υπερψήφισε ο κύριος Αναστασιάδης, το καταψήφισε το 76% του Κυπριακού Λιμπάνου. Και ήταν αποτέλεσμα της στρατηγικής του Δήμου. Δεν θα τελειώσουμε. Παλιάς και νέας. Λοιπόν, κύριε Πατελίδη. Λοιπόν, έρχομαι στο σήμερα. Υπάρχει μια πραγματικότητα, κύριε Καλαντζή. Τα τελευταία χρόνια ακολουθείτε στο Κυπριακό μια συγκεκριμένη πολιτική με την οποία εμείς διαφωνούμε. Αυτή η πολιτική ακολουθήθηκε με ταύτιση του κυρίου Νίκου Αναστασιάδη, του κυρίου Αβέροφ Νεοφύτου, του κυρίου Άντρου Κυπριανού και του κυρίου Σταύρου Μαλά. Να σας θυμίσω ότι όσες φορές είχε δημόσια παρέμβαση ο κύριος Μαλά στα τελευταία 5 χρόνια, ήταν για να υπερασπιστεί και να συγχαρεί τον κύριο Αναστασιάδη σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Στήριξε τη διαδικασία. Το γεγονός ότι μετά το κράτο Μοντάνα και μετά την αποτυχία της πολιτικής του κυρίου Αναστασιάδη, του κυρίου Άντρου Κυπριανού, του κυρίου Μαλά και του κυρίου Αβέροφ Νεοφύτου επιλέγουν να συγκρούονται επί των ερυπείων αυτής της αποτυχημένης πολιτικής, εμάς δεν μας αφορά. Εμείς πάντα λέγαμε και συνεχίζουμε να λέγουμε ότι αυτή η πολιτική είναι επικίνδυνη. Και είναι επικίνδυνη γιατί έχει προχωρήσει σε μία σειρά από επικίνδυνες υποχωρήσεις σε όλες τις πτυχές της εσωτερικής διακυβέρνησης, όπως είναι η αποδοχή της εκπεριτρόπης Προεδρίας, η παραμονή των επίκων, η ελεύθερη έλευση των Τούρκων πολιτών στην Κύπρο και το χάρισμα των περιουσιών των προσφύγων στους παράνομους χρήστες. Αυτά τα στοιχεία και μόνα τους καθιστούν μια ενδεχόμενη λύση ως κακή και απορριπταία από τους Ελληνοκύπριους. Είναι για αυτό που θεωρούμε εμείς όταν ότι τα διαπραγματευόταν το δίκο ως κυβέρνηση. Μιλούμε για το σήμερα, κύριε Καλαντζή, και επαναλαμβάνω. Είναι γι' αυτό που θεωρούμε. Αλλά λέμε στο Κυπριακό ότι μπαίνει στο τραπέζι, δεν χάνεται. Όχι, ουδέποτε έγιναν αυτές οι υποχωρήσεις από προηγούμενους πρόεδρους. Ούτε ο κύριος Χριστόφιας δεν είχε κάνει τέτοιες υποχωρήσεις, κύριε Καλαντζή. Τις υποχωρήσεις που έχει κάνει ο κύριος Αναστασιάδης, για να είμαστε δίκαιοι, ούτε ο κύριος Χριστόφιας δεν τις είχε κάνει. Το θέμα των επίκων, μια σειρά από παραμέτρους των ομόφωνων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου, είναι ο κύριος Αναστασιάδης που τις έχει αποδεχθεί με τη στήριξη του κυρίου Άντρου Κυπριανού και του κυρίου Μαλά. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι ο Κυπριακός λαός, και τελειώνω με αυτό, έχει ένα δίλημα. Είτε θα επιλέξει τον κύριο Αναστασιάδη ή τον κύριο Μαλά, οι οποίοι ταυτίζονται στο Κυπριακό, αφήστε την πρόσκαιρη τώρα σύγκρουση για σκοπούς συσπήρωσης, ταυτίζονται πλήρως στο Κυπριακό και λένε και οι δύο ότι αν εκλεγούν θα συνεχίσουν από εκεί που έμεινε η διαδικασία στο Κράν Μοντάνα. Ναι. Δηλαδή με κλειδωμένες τις υποχωρήσεις που σας έχω πει στις εσωτερικές πτυχές και με μόνο ανοιχτό θέμα το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων, όπου ήδη, προσέξτε το αυτό, ο κύριος Αναστασιάδης είχε δηλώσει στον πολίτη πέρσι την πρωτοχρονιά ότι είναι έτοιμος να συζητήσει το θέμα των εγγύσεων. Ήδη ο κύριος Μαλάς δήλωσε προχθές στον Α ότι συζητά την ρήτρα αναθεώρησης της αποχώρησης του στρατού και μπορεί να μην είναι πλήρης και να το δούμε στην πορεία και ούτω καθεξής. Από την άλλη, υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Νικόλα Παπαδόπουλου με τη νέα στρατηγική, όπου πέρα από τους στόχους που θέτει και την σωστή λύση την οποία επιδιώκει να πετύχει, στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων έχει μια πολύ σαφή και συγκεκριμένη θέση. Ότι η κατάργηση των εγγύσεων και η πλήρης αποχώρηση του τουρκικού στρατού πρέπει να εξελιχθούν ολοκληρωτικά πριν την έναρξη ισχύως της συμφωνίας. Και ξέρετε κάτι, και τελειώνω. Οι δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν τις τελευταίες μέρες επιβεβαιώνουν ακόμα περισσότερο την ορθότητα αυτής της άποψης. Γιατί έχουμε έντονη την εκτίμηση και τον φόβο ότι αν η Τουρκία πάρει από την πρώτη μέρα αυτά που έχει να πάρει, η τουρκική πλευρά, για να είμαι πιο ακριβής, η τουρκοκυπριακή κοινότητα, αν πάρει από την πρώτη μέρα αυτά που έχει να πάρει, δεν θα εφαρμόσει αυτά τα οποία οφείλει να εφαρμόσει το επόμενο διάστημα. Κύριε Στεφάνιο, φαντάζομαι έχετε να απαντήσετε σε αρκετά. Ωστόσο, η ευελιξία για την οποία καταγγέλλεται και το ΑΚΕΛ και ο κύριος Μαλάς στο να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Κράν Μοντανά, είναι όντως ευελιξία ή είναι η μόνη διέξοδος που έχουμε ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία. Πιστεύετε ότι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω? Όχι. Είναι η μόνη διέξοδος. Και είμαι βέβαιος ότι αν επιχειρηθεί να εφαρμοστεί αυτό που λέει ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος με τη λεγόμενη νέα στρατηγική, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να οριστικοποιηθεί η διχοτόμηση με την ευθύνη να είναι δικιά μας, όχι της Τουρκίας. Το πρώτο που θέλω να πω όμως είναι αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα στις διαπραγματεύσεις.
Εσείς ξέρετε δηλαδή μέχρι τώρα στις διαπραγματεύσεις να έχει ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία, έστω και με αποχρώσεις και με διαφορετικές προτεραιότητες. Ακόμα και τότε που ο Σπύρος Κυπριανού έβαζε την πρόταξη, τελικά δεν υποχρεώθηκε να πάει να διαπραγματευτεί. Αλλά θα ήθελα να ξέρω, όταν ο Μακαρίτης ο Τάσος ανέλαβε την εξουσία, δεν είναι αυτός με επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα που του ζήτησε να επαναρχίσει η διαπραγμάτευση και μάλιστα επί της βάσης του σχεδίου του? Ναι, ήταν λοιπόν, η περίοδος της αποδοχής και καλά έκανε, της επιδιαιτησίας. Και καλά έκανε, διότι, η επιδιαιτησία φτάσαμε στο τέλος, διότι η Τουρκία βολεύεται και με τη στασιμότητα. Βολεύεται και όταν δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, εκεί και αν βολεύεται. Ειδικά όταν μας φορτώνουν εμάς την ευθύνη ή δεν έχει την ευθύνη η Τουρκία για αυτήν την στασιμότητα. Επομένως, η προσπάθεια που θα πρέπει πάντοτε να κάνει η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι να υπάρχει διαπραγμάτευση και αυτή να γίνεται πάνω στη συμφωνημένη βάση και μέσα στο συμφωνημένο πλαίσιο που καταγράφεται και σε ψηφίσματα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Ξέρετε τι καταγράφουν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών? Η συμφωνημένη βάση είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ούτε και αυτό δεν το δέχεται. Ούτε και σε αυτόν αναφέρεται. Να πάρετε τη στρατηγική να το διαβάσετε. Αν βρείτε μέσα για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, να πούμε μάλιστα. Και ξεκινάμε αυτό την έκθεση του ο Γενικός Γραμματέας. Επομένως, εάν αύριο πέστε ότι κερδίζει τις εκλογές ο Νικόλας Παπαδόπουλος, θα πάει στο Γενικό Γραμματέα, θα το ρωτήσει ο Γενικός Γραμματέας τι θα κάνετε. Θα του λέει: εγώ θα προκαλέσω κόστος στην Τουρκία, δεν θα έρθω να κάνω αυτό που λέτε εσείς. Ωραία, παραμένετε συνεπείς σε αυτό που συμφωνήσατε και επαναβεβαιώσατε μερικές φορές σε όλη τη διαδρομή του Κυπριακού για λύση στη βάση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Θα του πει ότι δεν έχει σημασία το όνομα, σημασία έχει το περιεχόμενο. Ασφαλώς το περιεχόμενο είναι το καθοριστικό, αλλά ξέρετε, η βάση λύσης είναι κομμάτι του περιεχομένου της λύσης. Ναι, θα σας το δεύτερο που θέλω να πω. Θα σας πει όμως κάποιος ότι 43 χρόνια το επιχειρήσαμε. Ναι. Δεν καταφέραμε τίποτα. Αντιθέτως, οπισθοδρόμηση υπήρχε. Γιατί να μην επιδιώξουμε μία αλλαγή της βάσης? Διότι αυτό θα οδηγήσει στην οριστικοποίηση της διχοτόμησης, χωρίς η Τουρκία να έχει κανέναν κόστος. Το ότι δεν έχουμε λύση μέχρι σήμερα δεν ευθύνεται στη συμφωνημένη βάση λύσης. Στην αδιαλλαξία της Τουρκίας ευθύνεται. Εμείς έχουμε πάντοτε ευθύνη να τη φέρνουμε στο τραπέζι, να συζητούμε. Εκεί θα δείχνει η Τουρκία τις πραγματικές της προθέσεις και όταν είναι αρνητική και έχει την ευθύνη να πληρώνει και το πολιτικό κόστος. Λέει ο κύριος Παντελίδης, δεν έχει ορθή κρίση ο κύριος Αναστασιάδης διότι αποδέχτηκε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ωραία, το δίκο μαζί με τον Νικόλα Παπαδόπουλο που υποστήριξαν τον Νίκο Αναστασιάδη το 2003, τον εξέλεξα στην Προεδρία, συμμετείχα στην κυβέρνησή του. Ποια κρίση έχει? 13. Ποια σχέση? Ποια κρίση έχει? Και θα πρέπει να πω ακόμα και κάτι. Τον πρώτο χρόνο ο Νίκος Αναστασιάδης είχε άλλη πολιτική στο Κυπριακό, την οποία χειροκροτούσαν το Δίκο και οι υπόλοιποι, εκτός από το ΑΚΕΛ. Μόνο το ΑΚΕΛ διαφωνούσε. Και τους έλεγε ότι με αυτή την πολιτική δεν οδηγούμε θα πουθενά. Ήταν τότε που σεριάνιζε έναν ενόχλητο το παρός στις νότιες ακτές της Κύπρου, που ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έκανε τη χειρότερη έκθεση για την ελληνοκυπριακή πλευρά από το 2004, διότι με αυτόν τον τρόπο που επιχειρούσε ο Νίκος Αναστασιάδης και χειροκροτούσε το δίκο εξ υπαρχής διαπραγμάτευση, δεν έβρισκε σύμφωνα ούτε και τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά, το τρίτο που θέλω να πω υπήρχε ένα έρωγλου στα κατεχόμενα που δεν ήταν η ίδια κατάσταση, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή υπερεκτιμήσαμε και τον κύριο Ακίτση. Ναι, και ο κύριος Έρωγλου ξέρετε τι έκανε. Αυτός ο αρνητικός που ήθελε την απόσυρση των συγκλήσεων και κατηγορούσε το Τσαλάτ, το Σεπτέμβριο του 2013, όταν έβλεπε τον κύριο Αναστασιάδη να το παίζει, πήγε και τις αποδέχτηκε και λέει: αρνητικός είναι ο κύριος Αναστασιάδης. Του το επέτρεψε ο κύριος Αναστασιάδης και η πολιτική που χειροκροτούσε και το δίκο μαζί, να κάνει το διαλλακτικό Έρωγλου. Και αυτό θα γίνει και με την Τουρκία, εάν εφαρμοστεί η λεγόμενη στρατηγική που λέει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Λέει ο κύριος Προδρόμου, τι διαφορετικό θα έκανε ο κύριος Μαλάς και το ΑΚΕΛ αν ήταν στη θέση του Νίκου Αναστασιάδη. Το πρώτο που θα έκανε θα ήταν να ήμασταν συνεπείς
σε όλη τη διαδρομή των τελευταίων 7-8 μηνών από τον Δεκέμβριο και μετά από τον Νιόβριν ακόμα και μετά που έβαζε όρους ο Αναστασιάδης και μετά όταν ο Γενικός Γραμματέας τον καλούσε να πάει στα δείπνα να δεχτεί το Μον Πελεράν, το Κράς Μοντανά να ξεχνάει τους όρους αφού πλήρωνε το πολιτικό κόστος της αναξιοπιστίας του για να σύρεται σε αυτές τις συναντήσεις. Το δεύτερο που θα έκανε, την ώρα που ο Γενικός Γραμματέας προσπαθεί. Γιατί λέτε σύρετε, δεν είχατε συμφωνήσει στην παρουσία τη ελληνοκυπριακή πλευρά του Προέδρου τη Δημοκρατία σε αυτήν την εποχή? Είπαμε ότι επειδή ακριβώς ο κύριος Αναστασιάδης είχε αποφασίσει να πάει σε πενταμερή, ότι εμείς αλλιώς το θέλαμε, διότι μιλούσαμε για διεθνή διάσκεψη. Mm-hmm. Και δυστυχώς, που τη στιγμή που δέχτηκε ο κύριος Αναστασιάδης θα έπρεπε να πάει, δεν μπορείς να αρνηθείς, διασφαλίζοντας δύο πράγματα τα οποία, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν προέκυψαν. Δηλαδή, το ότι δεν θα πάμε να υποβαθμίσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και ότι δεν θα αναβαθμίσουμε το ψευδοκράτος. Λοιπόν, αυτό που, λοιπόν, που θέλω να πω είναι, την ώρα που τράβηξε ο Γενικός Γραμματείας και προσπάθησε να καταθέσει το άτυπο έγγραφο στο τραπέζι, που αποτελούσε και ένα βήμα παρακάτω από το πλαίσιο συμπερασμάτων του και ουσιαστικά αντικαθιστούσε τη συνθήκη εγγυήσεων με ένα σύστημα εφαρμογής της λύσης, εκεί εμείς θα επιμέναμε να το καταθέσει ο Γενικός Γραμματέας. Αντιδρούσε η Τουρκία, θα έμενε εκτεθειμένη η Τουρκία, και όμως ο Πρόεδρος είπε: έχουμε ένταση στο τραπέζι και δεν θέλω να γίνει αυτή η συζήτηση. Που τη στιγμή, και μια αναφερόμαστε στον κύριο Κοτσά, που και ο κύριος Κοτσάς είπε ότι έμεινε μόνος του σε αυτό το θέμα, ούτε η ελληνοκυπριακή πλευρά ήταν πρόθυμη να κάνει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, λόγω των κακών χειρισμών του κυρίου Αναστασιάδη, ενώ η Τουρκία εμφανώς εκεί πήγε και δεν είχε διάθεση, τελικά έφυγε να πει και απενοχοποιημένη, με φορτωμένη την ευθύνη στις δύο κοινότητες για το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Για να μπορέσουμε να κινήσουμε τα πράγματα μπροστά, χρειάζεται μία συνέπεια σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, στη λύση που έχουμε συμφωνήσει σε ό,τι αφορά στη βάση της. Θα πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς στην διαδρομή που έχει γίνει με το κεκτημένο που δημιουργήθηκε στις διαπραγματεύσεις. Και τρίτον, θα πρέπει να αξιοποιηθούν αυτά τα κεκτημένα για να μπορέσουμε να πείσουμε τον Γενικό Γραμματέα να επαναλάβει την πρωτοβουλία του για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Αλλιώς θα επέλθει η διχοτόμηση και δεν κινδυνολογώ. Έχουν περάσει 43 χρόνια. 50, ο διεθνής παράγοντας δεν είναι βέβαιος, δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει να στηρίζει αυτή τη διαδικασία. Πολύ περισσότερο δε που ενώ εμείς φωνάζουμε και είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν βγήκε να μας υποστηρίξει. Ήταν εκεί η κυρία Μογκερίνη. Την είδατε να πει τίποτα εκεί στο τραπέζι. Δεύτερον, χάθηκε, λέει ο Γενικός Γραμματέας, μια ιστορική ευκαιρία. Διαφωνεί η κυβέρνηση, δεν έκανε όμως καμιά παράσταση για να αλλάξει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Γιατί, μήπως φοβόταν την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα? Κύριε Προδρόμου, κύριε Παντελίδη, κύριε Στεφάνου, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ο κόσμος, οι ψηφοφόροι, δεν καίγονται όπως παλαιότερα και τόσο για το Κυπριακό, γνωρίζοντας ή έχοντας πάρει την απόφαση ότι είναι ένα θέμα που πέρασε μισός αιώνας. Έχουμε καταβάλει προσπάθειες, έχει γίνει τώρα μία στρατηγική, άλλη στρατηγική, δεν καταφέρουμε να το λύσουμε. Προτεραιότητες είναι η οικονομική του κατάσταση, είναι η κοινωνική κατάσταση, είναι άλλα πράγματα που φαίνεται και τα επιτελεία ακροθυγώς να ασχολούνται με αυτά. Και όχι επισταμμένα. Το Κυπριακό παραμένει πάντοτε το κύριο θέμα και το κύριο μέλημα. Παρότι εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα σε μία περίοδο που δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αν γινόντουσαν διαπραγματεύσεις, ίσως να ήταν πιο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Από την πλευρά μας τουλάχιστον δίνουμε την ίδια σημασία, τη σημασία που πρέπει, γιατί έχουμε δει με μια διακυβέρνηση προηγούμενη ότι τελικά η Κύπρος, ο λαός μας, κινδυνεύει όχι μόνο από την Τουρκία, αλλά μπορεί και η Κυπριακή Δημοκρατία ακόμα να καταληθεί με την οικονομική χρεοκοπία. Το ζήσαμε αυτό. Όμως, κύριε Καλατζή,
Ο κόσμος, ναι, δεν... Κάθε χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει ναι, το Κύπρος πρόβλημα. Δεν το περίμενε ποτέ, όμως συνέβηκε. Γι' αυτό είναι και τα ζητήματα της οικονομίας στρατηγικότατης σημασίας. Και άκουσα τον κύριο Έρωκλου να λέτε, εγώ θυμάμαι κάτι άλλο που έλεγε ο κύριος Έρωκλου, όχι η κίνηση πονηρή που έκανε να πει ότι εγώ τώρα τα δέχομαι αυτά για να αναμοχλεύσει τους Ελληνοκύπριους. Είχε πει στον πρόεδρο Αναστασιάδη κατάμουτρα, «Α, το ξέρουμε ότι έχετε δυσκολίες, άμα θέλετε να σας δανείσουμε και λίγα χρήματα». Εκεί είχαμε φτάσει με τις κακές πολιτικές που σήμερα εκπροσωπεί, πιστεύουμε, ο κύριος Μαλάς. Τέλος πάντων, εγώ θα έλεγα ότι το Κυπριακό, νέο κόσμος, δίνει πάντα σημασία, αλλά φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι αυτή τη στιγμή τον απασχολούν περισσότερο τα θέματα της οικονομίας. Αλλά αν μου επιτρέπετε. Πάντως τώρα φορτώνω όσο... στον κύριο Μαλά κάτι που είπε ο κύριο Έρωγλου. Όχι, το φορτώνω στον κύριο Μαλά. Όχι, τον αναφέρω. Λέω ότι με τις πολιτικές μιας κυβέρνησης, της οποίας ήταν υπουργός ο κύριος Μαλάς. Μιας κυβέρνησης, τις πολιτικές που σήμερα έρχεται ο κύριος Μαλάς και λέει θα φτιάξω ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης και στο βάθος βλέπει πολιτικές στην οικονομία ΑΚΕΛ. Με αυτές τις πολιτικές είχαμε φτάσει στο σημείο να είμαστε τόσο χρεοκοπημένοι και ανυπόλοιπτοι. Θυμάστε, περιμέναμε δάνεια από εδώ, δάνεια από εκεί, κανείς δεν δάνειζε. Τώρα θα με αναγκάσετε να σας πω ότι ο ίδιος ο κύριος Αναστασιάδης έλεγε ότι έχει δύο δάνεια γέφυρα. Ναι, αλλά ο κύριος ότι έχει φίλους που θα βοηθήσουν. Ναι, αλλά ο κύριος Αναστασιάδης τώρα που είναι το δείγμα γραφής Νίκου Αναστασιάδη αποπληρώνει πριν την ώρα τους δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περασμένους μήνες για να μειώσουμε τα επιτόκια. Καλά, δεν είναι από την τσέπη του που αποπληρώνει. Βεβαίως όχι. Η Κύπρος έφτασε σε αυτό το σημείο που πρέπει να είναι. Τέτοια είναι η χώρα μας και τέτοιες πολιτικές θέλουμε. Όμως τρώμε το χρόνο. Εγώ θέλω έστω και ακροτικό να πω δύο-τρία πράγματα. Είναι το θέμα της αξιοπιστίας που έθεσα εγώ με τα δύο δάνεια και τους φίλους. Η αξιοπιστία του Προέδρου Αναστασιάδη είναι πολύ απλό και είναι καταγραμμένη στη συνείδηση του κόσμου. Είναι ο πρόεδρος που πήρε τη χώρα από τη χρεοκοπία, την οικονομία από το βαθύ πηγάδι της κρίσης, όταν δεν ξέραμε τι μας ξημερώνει και την έχει φέρει σε ανάπτυξη. Σε ανάπτυξη και οικονομική αξιοπιστία να μπορεί να αποπληρώνει δάνεια το κράτος, αλλά ανάπτυξη που μειώνει την ανεργία και που δίνει τις ευκαιρίες να κάνουμε πολιτικές που κάποιοι σκανδαλίζονται γιατί νομίζουν ότι είναι προεκλογικές. Δεν είναι προεκλογικές, είναι οι πολιτικές που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν η αξιοπιστία του Προέδρου αυτή είναι. Καλά, δεν είναι προεκλογικό το ότι πέσανε όλα τα εγγένεια ξαφνικά μέσα σε ένα-δύο μήνες. Τα εγγένεια αφήστε τα, μπορεί να είναι. Εδώ μιλάμε για πολιτικές οι οποίες δίνουν ουσία. Μιλάμε για αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση. Όχι ότι είναι κακό, αυτό συνηθίζεται παραδοσιακά. Ναι, τα εγγένεια δεν είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα τους είναι αποφάσεις με τις οποίες μπορούν να επιστρέψουν στον πολίτη η καρπή της προσπάθειάς του. Θέλετε να αρχίσουμε από αριθμό. Όχι, για να πάμε και πιο κάτω. Θα τα συζητήσουμε. Απαλήφεται η έκτακτη εισφορά στους μισθούς. Το ότι καταργείται ο φόρος ακινήτων. Το ότι ερχόμαστε και λέμε ότι επανέρχεται η ΆΤΑ μετά από πρωτοβουλία της Υπουργού Εργασίας. Το ότι μειώθηκε η στρατιωτική θητεία και έχουμε χρήματα να βάλουμε οι επαγγελματίες για να μην πειράξουμε το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς. Το ότι κάνουμε ταμείο για τους ανθρώπους που πρέπει σταδιακά να πάρουν κάτι σαν αντιστάθμισμα, το ότι σήμερα διαψεύστηκε, ξέρετε, θόρυβο που είχε κάνει, εμείς το ζούμε περισσότερο από εσάς από τους δημοσιογράφους, το επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου σήμερα με το ότι αποκαθίστανται στο 70% όπως, 75% όπως ήταν η αρχική δέσμευση, τα ταμεία προνοίας. Έδωσε 300 εκατομμύρια την πρώτη φορά η κυβέρνηση, το κράτος, όχι δικά του λεφτά ο πρόεδρος, και άλλα 165. Τώρα, πώς μπορεί να δίνει αυτά τα λεφτά το κράτος, γιατί έχει σωστές πολιτικές. Αυτή είναι η αξιοπιστία του Προέδρου. Το θέμα είναι γιατί, γιατί τώρα, στο τέλος πενταετίας. Γιατί τώρα, γιατί το 17 έχουμε ανάπτυξη 4%. Άραστε. Μακάρι να είχαμε το 15. Δεν μας άφησαν τα μεγάλα ελλείμματα, η τρόικα που έφερε εδώ η διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ. Τώρα είναι τώρα, γιατί φέτος το Κυπριακό κράτος στους 10 μήνες λέτε ότι μπορεί, είχε πλεώνασμα 500 εκατομμύρια, μισό δις. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Ούτε όταν διαφημίζουν από το επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου την διαχείριση του Τάσου Παπαδόπουλου που είχε μία χρονιά πλεώνασμα η Κύπρος, μία ουσιαστικά, με την φορολογική αμνηστία. Και εδώ θέλω να υπογραμμίσω ολοκληρώστε, κάτι. Όταν μιλάμε για την οικονομία, λένε
το δίκο και η πολιτική του δίκο και το πλεόνασμα του Τάσου. Όταν μιλάμε για το Κυπριακό, ξεχνάνε ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος είναι η τρίτη συμφωνία υψηλού επίπεδου που ήταν συμφωνία διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όχι γιατί την κρατάμε λάβαρο, αλλά το ξεχνάνε αυτό και το μισό επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου είναι η πολέμη των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Σας κοιτάει γιατί και θα να με κοιτάει, θέλω, θέλω γιατί... πολύ επιγραμματικά να σας πω γιατί πριν αναφέρθηκα εγώ στην στρατηγική, την ιστορική στρατηγική του Δίκο, του Τάσου Παπαδόπουλου, γιατί θέλω να πάω πίσω και να ακούω τον κύριο Παντελίδη να θέλει να οικειοποιηθεί το Δίκο το 76% του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Μα για όνομα του Θεού, έγιναν εκλογές πολλές μετά και είδαμε πόσα είναι ο ένας, πόσα είναι ο άλλος. Το θέμα είναι ότι, κύριε Καλαντζή, ότι ποιος διαπραγματεύτηκε για να δούμε δείγματα γραφής, να μην μιλάμε μιλάτε με διακηρύξεις. Μιλάτε τη γενική φάση, το είπατε. Όχι, από τον Μάρτιο του 3 μέχρι τον Απρίλιο του 4. Ποιος, το με ποια στρατηγική. Το είπατε. Δεν το είπα, γιατί ακούω τον κύριο Παντελίδη. Αφού ξέρουμε ποιος ήταν ο πρόεδρος. Ακούω τον κύριο Παντελίδη να λέει ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης αποδέχτηκε πράγματα. Λέει πράγματα που δεν είναι ακριβή μέσα από προεκλογική λογική. Που δεν αποδέχεται ούτε καν ο κύριος Χριστόφιας. Όχι, περιμένετε. Ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρθηκε. Για μένα είναι σημαντικό. Ο Νίκος Αναστασιάδης είναι που έφερε στο προσκήνιο την έννοια του χρήστη περιουσίας. Ή είναι κάποιοι αγώνες τους οποίους πρημοδοτούσε το Δίκο. Κάποιες υπερβολές σαν αυτές τις στρατηγικές τους που πήγαμε στο ΕΔΑΔ. Απόθεση Δημόπουλος και τα λοιπά. Και πήραμε αποφάσεις, δυστυχώς οι αποφάσεις του δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε, δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Εκεί καταγράφηκε το ότι έχουν δικαιώματα και οι χρήστες στην Κύπρο. Δεν είναι ο Νίκος Αναστασιάδης που το έβαλε αυτό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δυστυχώς. Αλλά και τα 43 χρόνια που τα ακούμε συνέχεια και εσείς τα. Ρωτήσατε τον κύριο Στεφάνου για παράδειγμα. Μα μέσα τα 43 χρόνια, κύριε Καλαντζή, έχουν και Δίκο και ΕΔΕΚ. Τι κάναμε σε αυτά τα 43 χρόνια. Για κάποια χρόνια διαδηλώναμε και συγκεντρώναμε διεθνή συμπαράσταση και λέγαμε έξω η Τουρκία από την Κύπρο, όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Και καταλήξαμε πού. Να πάρουμε τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Έχοντας αυτά τα ψηφίσματα. Θέσαμε θέματα οικονομίας, θέματα κυπριακού. Προσπαθούμε. Τα θέματα οικονομίας για μας είναι καθαρά. Τα είπατε. Ο Νίκος Αναστασιάδης έχει εχέγγυο. Το είπατε. Την προεδρία του. Ωραία. Τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης, τα οποία δείχνουν το δρόμο που θα έχει η χώρα στη συνέχεια. Κύριε Παντελίδη, κύριε Καλαντζή, να ξεκινήσουμε μετά της οικονομίας. Το Δίκο. Πολλές φορές όταν έχει να κάνει με θετικές εκφάνσεις της πολιτικής της Αναστασιάδη, λέει μας στηρίξαμε στα θέματα της οικονομίας. Όταν έχει να κάνει με αρνητικές, λέει μα ξέρετε ήταν άλλη ηγεσία του Δίκο. Συνεπώς δεν μπορούμε να τη φορτωνόμαστε όλα και να τα φορτωθεί όλα και η σημερινή ηγεσία. Εννοούμε τη στήριξη του Νίκου Αναστασιάδη. Είναι αλακάρτ που στηρίζεται τις κυβερνήσεις των Αναστασιάδη. Κύριε Καλαντζή, ούτε αλακάρτ. Ούτε τίποτε περίεργο. Είναι γνωστή η πολιτική άποψη του Νικόλα Παπαδόπουλου για όλα τα ζητήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ο Νικόλας Παπαδόπουλος ξεχωρίζει και για την καθαρότητα του πολιτικού του λόγου και για τις απόψεις του και για τις προτάσεις του. Επομένως, όλη αυτή η προσπάθεια του κυρίου Προδρόμου και του επιτελείου του κυρίου Αναστασιάδη να αναφέρεται σε ιστορικά, να κάνει ιστορικές αναδρομές, το παρελθόν, το Α, το Β, το ξέρετε γιατί τα κάνουν, κύριε Καλετζή. Γιατί δεν θέλουν να μιλήσουμε για το σήμερα. Δεν θέλουν να μιλήσουμε για το δίλημα που έχει ενώπιον του ο κυπριακός λαός στις 28 Ιανουαρίου και στις 4 Φεβρουαρίου. Και θα σας πω παράδειγμα τι εννοώ με το δίλημα. Να αρχίσω με την οικονομία. Με την οικονομία. Μη εξυπηρετούμε ένα δάνεια, για παράδειγμα. Το πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κυπριακή κοινωνία, το κάθε σπίτι, το κάθε νοικοκυριό, η κάθε μικρή επιχείρηση. Το μαγικό για τα μη εξυπηρετούμε ένα δάνεια, ο κύριος Αναστασιάδης δήλωσε προχθές στη συνέντευξή του, αν δεν κάνω στον Α, πολύ χαρακτηριστικά δεν είναι θέμα του κράτους, είναι θέμα των τραπεζών και των δανειοληπτών. Πλήρης αδιαφορία, πλήρης απόσταση, πλήρης απραξία για αυτό το θέμα. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος από την άλλη έχει καταθέσει εχθές μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Τη δημιουργία δημόσιου φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δεν είναι μαγικό ραβδί, κύριε Καλαντζή, ούτε έχουμε ανακαλύψει τον τροχό. Είναι ένα μοντέλο, μια πρακτική που εφαρμόστηκε σε άλλες χώρες με επιτυχία και αυτό θέλουμε να εφαρμόσουμε και στην Κύπρο. Ο κύριος Μαλάς από την άλλη
αντί να αδιαφορεί, είπε κάτι πολύ μεσοβέζικο. Είπε, αν εκλεγώ, θα φωνάξω τους τραπεζίτες για να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Να λοιπόν μια πρώτη σαφής διάκριση. Από τη μια της αδιαφορίας του κυρίου Αναστασιάδη για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, από την άλλη η ανυπαρξία οποιασδήποτε πρότασης από τον κύριο Μαλά και από την άλλη η πρόταση Νικόλα Παπαδόπουλου για ένα δημόσιο φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα και στις τράπεζες να αναπνεύσουν και σε εγγυητές να απαλλαγούν από τις εγγυήσεις και σε δάνεια να διαγραφούν. Ναι, αυτή όλα την πρόταση... αυτά χρειάζονται χρήμα, το θέμα που θα βρεθούν. Να διαγραφούν αυτή την πρόταση, ναι, ναι, να που, την αναλύσουν. Πού θα βρεθεί το χρήμα για να γίνουν αυτά. Κύριε Καρατζή, όχι εγώ να την αναλύσουν, υπάρχει... πιο καλά να την ξέρουμε. Αν διαγραφούν, πώς θα αναπνεύσουν οι τράπεζες. Επιτρέψτε μου, με τον ίδιο τρόπο που αναπνέουν όταν δεν τα εισπράττουν, κύριε Προδρόμου. Υπάρχει το Ιρλανδικό μοντέλο, κύριε Καλατζή. Έλλειψη στοιχειωδών γνώσεων, κύριε Προδρόμου. Αφήστε να τελειώσω και θα πείτε ό,τι θέλετε. Μην αγχώνεστε. Δεν λοιπόν, έχω να πω τίποτα. Η πρόταση του Νικόλα Παπαδόπουλου για τη δημιουργία ενός δημόσιου φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι μια πρόταση που έχει δουλέψει στην Ιρλανδία. Είναι μια πρόταση που έχει εφαρμοστεί με διάφορες παραλλαγές σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Θέλει χρηματοδότηση αυτό το πράγμα. Και θα χρηματοδοτηθεί από το κράτος, από τις τράπεζες και από ιδιώτες επενδυτές. Επαναλαμβάνω, όπως χρηματοδότηθηκε και στο εξωτερικό, θα χρηματοδοτηθεί και εδώ. Είναι μια πρόταση, συγκεκριμένη. Δεν αδιαφορούμε όπως τον κύριο Αναστασιάδη, που είπε είναι δουλειά των τραπεζών και των δανειοληπτών. Δεν το αφήνουμε αν και εφόσον, όπως λέει ο κύριος Μαλάς, να το δούμε με τους τραπεζίτες. Εδώ, τώρα, υπάρχει πρόταση. Γιατί ξέρετε, κύριε Καλαντζή, είπατε και για το Κυπριακό πριν. Οι Κύπροι πολίτες, όταν θα πάνε να ψηφίσουν, θα πρέπει να έχουν ενώπιον τους προτάσεις, επιλογές και διλήμματα. Και στο Κυπριακό, αυτή τη φορά ειδικά, υπάρχουν πολύ σαφή διλήμματα. Για παράδειγμα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος λέει ότι δεν αποδέχεται την εκπεριτροπής Προεδρία. Μάλιστα. Ποια είναι η θέση του κυρίου Αναστασιάδη και του κυρίου Μαλά? Την αποδέχονται. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος λέει ότι δεν αποδέχεται να παραβιαστεί η ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου σε σχέση με τις περιουσίες των προσφύγων και την απόλαυση αυτών των περιουσιών από τους χρήστες. Ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου. Η κυρία Αναστασιάδης και Μαλά, με τη στήριξη των υποχωρήσεων το ΕΔΑ, του Κραν Μοντάνα. Επιτρέψτε μου να πω και για το ΕΔΑ. Το ΕΔΑ δεν λέει ότι οι χρήστες έχουν τον πρώτο λόγο, κύριε Καρατζή, όπως έχει δεχτεί. Αλλά επειδή ο κύριος Προδρόμου ηρωνεύτηκε τη δική μας θέση, λέγοντας ότι περίπου περιφρονούμε το ΕΔΑ, ο κύριος Αναστασιάδης δεν περιφρονούσε το ΕΔΑ το 2013. Στη σελίδα 4 που ο κύριος Αναστασιάδης λέει ότι θα αποσύρει συγκλήσεις Χριστόφια, περιφρονούσε το ΕΔΑΔ, είτε για το θέμα τους επίκους, είτε για το θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας. Μας ηρωνεύτηκε ο κύριος Προδρόμου. Αυτά που είπατε. Μας ηρωνεύτηκε ο κύριος Προδρόμου. Λέει ο κύριος Προδρόμου. Αφήστε να τελειώσω, κύριε Προδρόμου. Σας απολαμβάνει ο κύριος Προδρόμου. Λέει ο κύριος Προδρόμου. Λέει ο κύριος Προδρόμου. Τι ήθελαν να κάνει, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πενταμερή? Παρατηρητής θα ήταν. Θα συμμετείχε? Μα ο κύριος Αναστασιάδης έλεγε, κύριε Προδρόμου, τι στο έλεγε, πρόγραμμά του, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετείχε, βέβαια. Δεν έλεγε με την συμμετοχή. Δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος. Αφήστε να τελειώσω. Στοιχειώδη δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε. Αφήστε να τελειώσω. Τι θέλετε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αφήστε να τελειώσω. Αφήστε να τελειώσω. Αφήστε να κάνει συνθήκη με την Τουρκία. Αφήστε να τελειώσω. Να καταλάβουμε. Κύριε Προδρόμου, μακάρι να ήσασταν. Μακάρι να ήσασταν παιδική χαρά. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα παιδιά είναι πολύ πιο αξιόπιστα και από τον κύριο Αναστασιάδη και από όλους σας. Αυτό που λένε τα παιδιά το εννοούν και είναι ειλικρινείς. Δυστυχώς έχουμε τον πιο αναξιόπιστο πρόεδρο που όχι μόνο έχει αθετήσει όλες τις προεκλογικές του δεσμεύσεις και είναι συνέχεια διάνθηση χαρακτηρισμών προσώπων. Ο πρόεδρος είναι αναξιόπιστος. Εντάξει, αυτό είναι... Δεν είναι προσβολή. Θεωρεί ότι είναι αναξιόπιστος. Δεν είναι προσβολή. Εντάξει, είναι προσβολή. Δεν είναι προσβολή. Εσείς δεν έχετε χαρακτηρίσει τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Τι έχω πει, Πείτε μου τι έχω πει για τον κύριο Μαλά. Ότι δεν λέει αλήθεια, ότι... Έχω πει ότι δεν λέει αλήθεια ο κύριος Μαλά. Δεν ξέρω αν εσείς προσωπικά. Εγώ το έχω ακούσει πολλές φορές. Εγώ δεν κάνω αυτές τις συζητήσεις, κύριε Καλατζή, και δυστυχώς δεν μπορώ να τις κάνω. Δεν υπάρχει αναξιοπιστία στην πολιτική. Αν έλεγα εγώ ο κύριος Καλατζής είναι αναξιόπιστος, θα καθόμαστε εδώ να κάνουμε ένα διάλογο που να ενδιαφέρει τον κόσμο? Θα μου έλεγαν, αφού είναι αναξιόπιστος, τι πας εκεί? Όχι, εντάξει. Μα τώρα δεν είναι ο κύριος Αναστασιάδης που συντονίζεται ακόμη. Λοιπόν, λέει, ναι, αλλά ο πολιτικός λόγος, ο έντεχνα ενορχιστρωμένος επικοινωνιολόγος, όπου σταθείτε θα λέτε ο πρόεδρος είναι αναξιόπιστος, δεν βοηθάει τον Κύπριο πολίτη να αξιολογήσει πολιτικές.
Είναι δυσφήμιση. Λοιπόν, αυτό είναι το κάνω. Κάντε αγωγή σε αυτή την περίπτωση. Να τελειώσετε. Πείτε κι άλλα που νομίζετε ότι όταν κατηγορείτε του άλλου γίνεται η πρότασή σα καλή. Τελειώστε. Κύριε Καλαντζή, αν λέγατε στον Κυπριακό λαό ότι δεν θα δεχτείτε το κούρεμα και το φέρνατε το κούρεμα, θα ήσασταν αναξιόπιστο. Το κούρεμα δεν το ψήφισε ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος. Ποιον εκπροσωπεί ο κ. Παντελίδης. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Απαντήστε. Αυτό συζητάμε. Κύριε Καλαντζή. Το ψήφισε στο κούρεμα, ναι ή όχι. Γιατί διαμαρτύρεσαι τώρα. Και παρακολουθεί ο κ. Στεφάνου μόνο. Κύριε Καλαντζή. Ο κ. Στεφάνου τουλάχιστον δεν το ψήφισε. Καλό ή κακό. Κύριε Καλαντζή, λοιπόν. Συνεχίζω. Εάν λέγατε στον Κυπριακό λαό ότι δεν θα δεχτείτε πενταμερή διάσκεψη και τη δεχόσασταν μια εβδομάδα μετά, θα σας λέγαμε ότι είστε αναξιόπιστος. Αν λέγατε στον Κυπριακό λαό ότι δεν θα πάτε στο Κραν Μοντάνα αν δεν συμφωνηθεί πρώτα το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων και κάνατε ακριβώς το αντίθετο, θα σας λέγαμε αναξιόπιστο. Μπορεί να ενοχλούνται οι εκπροσώποι του κ. Αναστασιάδη, επειδή ο κ. Αναστασιάδης είναι αναξιόπιστος, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και κλείνω με το εξής. Μίλησα για διλήμματα, κύριε Καλαντζή, και τα διλήμματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ο Κυπριακός λαός έχει ενώπιον του μια πολύ συγκεκριμένη νέα στρατηγική σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει πολύ συγκεκριμένη ενώπιον του μια συνολική πρόταση σε ό,τι αφορά την οικονομία, την ανάπτυξη, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, την καταπολέμηση της ανεργίας, τους χαμηλούς συνταξιούχους και μια σειρά από ζητήματα όπως είναι η αποζημίωση των κουρεμένων και ούτω καθεξής. Γραπτός, με διαφάνεια, με διαφήμιση. Γιατί εμείς δεν τρεπόμαστε. Αυτά που λέμε σήμερα θα τα υλοποιήσουμε αύριο. Ναι, ναι. Δεν προσπαθούμε να ξεγελάσουμε τον Κυπριακό λαό. Αλλά αυτό που σας ρωτάμε συνεχώς, κύριε Παντελίδη. Είτε την αδιαφορία του κυρίου Αναστασιάδη, είτε την ανυπαρξία προτάσεων. Και είναι πολύ συγκεκριμένα τα διλήμματα που τίθενται ενώπιον. Κλείνοντας και πριν περάσουμε στον κύριο Στεφάνου, αυτό που σας ρωτάνε συνεχώς. Ξεκαθαρίστε το θέμα της διζωνικής δικαιοσύνης ομοσπονδίας. Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν είναι δυνατόν. Μα δεν το γράφετε ούτε στην αστυνομία. Ο κύριος Παπαδόπουλος, όταν είπε ότι ψήφισε Αναστασιάδη το 2013, είναι αξιόπιστος. Ο κύριος Παπαδόπουλος, όταν είπε έχω ηχογραφημένο τον Παμπορίδη, είναι αξιόπιστος. Μα γι' αυτό σας λέω ότι η πολιτική αξιοπιστία και αναξιοπιστία είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο. Δεν κρίνουμε κάποιον. Όχι, ο κύριος Παντελίδη να προσωπικά είναι αξιόπιστος. Ο κύριος λέει στον Υπουργό, προφανώς ανακριβώς, σε έχω ηχογραφημένο. Αλλά αυτός είναι αξιόπιστος. Θεωρείτε ότι υπάρχει πολίτης που να θεωρεί οποιονδήποτε από τους πολιτικούς αξιόπιστο. Τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ναι, το θεωρούν. Και αυτό τους ενοχλεί, κύριε Καρεντζή. Όταν δεν είπε ότι ψήφισε Αναστασιάδη το 2013, είναι αξιόπιστος. Η πολιτική λοιπόν, να ακούσουμε για τον κύριο Στεφάνου. Ακούγοντας τους δυο να τσακώνονται, ήρθε η σκέψη μου στην περίφημη αναφορά του στελέχους του Δημοκρατικού Κόμματος, του κύριου Αλέκου Τριφωνίδη, που όταν αποφάσισε το Δίκο να φύγει από την κυβέρνηση Αναστασιάδη και φύγει για το Κυπριακό, όχι για τα κοινωνικο-οικονομικά, ο κύριος Αλέκος Τριφωνίδης είχε μπει έτσι πολύ γλαφυρά και θα έλεγα πολύ εύστοχα ότι δεν θα πάρουμε διαζύγιο από τον Νίκο Αναστασιάδη για να κοιμόμαστε με τον αβεροφνίο φύτου. Στην πραγματικότητα είναι ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος μαζί σε όλα ήταν με τον Αβέρο Νεοφύτου. Και στην οικονομίας λέτε. Και στα θέματα οικονομίας. Και κοινωνίας. Μαζί ήτανε και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα τραπεζικά εγκλήματα. Θεωρούσαν ότι έχουμε τους καλύτερους τραπεζίτες. Θεωρούσαν ότι έχουμε τον καλύτερο τραπεζίτη, τον Αθανάσιο Ορφανίδη, για τον οποίο γράφει η Επιτροπή ότι ήταν πολύ πλημελής ο έλεγχος που ασκούσε, εάν ασκούσε στις τράπεζες. Μαζί ψήφισαν τον νόμο για τις εκποιήσεις, μαζί ψήφισαν και τις αναπομπές του Νίκου Αναστασιάδη πίσω στη Βουλή για το πλαίσιο προστασίας από τις εκποιήσεις, μαζί ψήφισαν για το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας που είναι γεμάτο, που είναι τρίπιο στην ουσία και αφήνει εκτεθειμένους τους δανειολήπτες, μαζί ψήφισαν την πακετοποίηση δανείων, που είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τις εκποιήσεις. Θα έρχονται τα διάφορα ταμεία διεθνώς οι αετονίχηδες για να παίρνουν, να αγοράζουν τα δάνεια σε τιμές ευκαιρίας και θα παίρνουν μαζί με τα σπίτια των δανειοληπτών. Και τώρα ο κύριος Παπαδόπουλος προσπαθεί να αναδείξει αυτόν ως τον προστάτη των φτωχών. Μια ζωή προστάτης των τραπεζών ήταν και των μεγάλων συμφερόντων μαζί με τον Αβέρο Φνεοφύτου και τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Θέλω να πω κάτι επίσης. Το να κάνεις κριτική. Ναι, ωστόσο η πλευρά του Νίκο Αναστασιάδη και του Νικόλα Παπαδόπουλου λένε ότι επιχείρησαν τα όσα επιχείρησαν ή έκαναν τα όσα έκαναν, γιατί το Ακέλ και ο Δημήτρης Χριστόφιας έφτασαν την οικονομία
Ναι, στο χείλος του κρέμου. Δίνει απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέτε για τον κύριο Μοσκοβισή. Όχι, λέω για τον κύριο Όλι Ρεν, που κατάθεσε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 17 του Απρίλη του 2013 στο Ευρωκοινοβούλιο για την οικονομία της Κύπρου και γιατί φτάσαμε στο κούρεμα. Και ήταν σαφής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Κύπρος έφτασε εδώ για την τραπεζική κρίση και τις τραπεζές της, την πλημελή εποπτεία των τραπεζών και όχι για τα δημοσιονομικά. Μπορείτε να τη βρείτε. Υπάρχει στο διαδίκτυο. Παρακαλώ, 17 του Απρίλη του 2013, να τη διαβάσουμε. Βέβαια, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου μαζί με τον Νικόλα Παπαδόπουλο τότε καλούσαν τον Δημήτρη Χριστόφια να πιει ένα καφέ με τους τραπεζίτες για να κάνει οικονομική πολιτική, έλεγαν, και να μην φωνάζει τις συντεχνίες. Και τώρα ψευδός, λέει ο κύριος Παντελίδης, λέει ότι η άποψη του κυρίου Μαλά είναι να συναντηθεί με τους τραπεζίτες για να δει τι θα κάνει με τα ΜΕΔ. Όχι, η άποψη και η θέση του κυρίου Μαλά είναι ότι επειδή ακριβώς το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που αποτελεί ορολογιακή βόμβα για την κυπριακή οικονομία είναι πολύπλοκο και πολύ σοβαρό και χρειάζεται όχι σε συνθήματα εν όψη εκλογών να λέμε εγώ έχω πρόταση να φτιάξουμε ένα φορέα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αλλά και ο φορέας έχει ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Ναι, ωστόσο υπάρχει μια πρόταση. Για παράδειγμα, μα μπορεί να καταλήξουμε και τελικά και στο φορέα. Αυτό που λέει ο Μαλάς είναι να συζητήσουμε, επιτέλους, διότι υπάρχουν διάφορες σκέψεις, για το πώς, πρώτον, όταν λέμε ότι ο φορέας θα στηρίξει, θα έχει στήριξη από το κράτος, τι θα συμβάλλει το κράτος και πώς το κράτος δεν θα φορτώνει, δεν θα κοινωνικοποιεί τις ζημιές δηλαδή στους πολίτες πάλι. Ναι, δεύτερον, όταν λέμε ότι οι τράπεζες θα πρέπει να συμβάλλουν και θα πρέπει να συμβάλλουν την ίδια ώρα, πώς θα διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των τραπεζών, εκτός και αν θεωρούμε ότι αν πάνε φούντο οι τράπεζες δεν θα έχουμε οικονομία. Τρίτον, όταν λέμε ότι θα βάλουν και οι ιδιώτες, ακούγεται ωραίο ο σύστημα. Ο ιδιώτης με ποιο κίνητρο θα έρθει για να βάλει, διότι θέλει κίνητρα. Προφανώς με κέρδος. Αυτά τα πράγματα για να απαντηθούν χρειάζονται πολύ σοβαρές συζητήσεις. Και όχι να πλειοδοτούμε προεκλογικά να λέμε ότι έχουμε λύσεις. Αλλά διότι, αυτό που είπε ο κ. Παντελίδης είπε ότι έχει μία πρόταση. Διότι, μα και εμείς προσανατολιζόμαστε σε τέτοιου είδους συζήτηση, πλην όμως το να το λέμε απλώς ως σύνθημα χωρίς να έχουμε και απαντήσεις πώς θα γίνει αυτό το πράγμα και να λέμε ότι έχουμε και τη μαγική συνταγή. Δεν θα πρέπει να έχετε απαντήσεις κι εσείς και ο κ. Αναστασιάδης. Μα όλοι. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό που ελέγχεται η κυβέρνηση Αναστασιάδη μαζί με τους συνεταίρους τους. Το Δίκο, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο που ήταν μαζί στην κυβέρνηση, που δούλευαν μαζί στη Βουλή και ψήφιζαν τα πάντα μαζί, ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να έφερνε ήδη την πρόταση ή τις προτάσεις για να συζητήσουμε. Έκανε και δημοσιογραφικές διασκέψεις ο κύριος Αναστασιάδης και έλεγε πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των εκποιήσεων και δεν είδαμε τίποτα. Επομένως, αυτά τα πράγματα δεν είναι προεκλογικά για να τα κάνουμε, να πλειοδοτούμε και να λέγουμε προτάσεις. Αυτά έλεγε και ο Νίκος Αναστασιάδης όταν κατέβηκε το 2013 με τα χειροκροτήματα του Δίκο και του Νικόλα Παπαδόπουλου. Τον ψήφισαν και στραφώναζα γιατί ο ηγέτης, η κρίση που θέλει η ηγέτη, τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχαν τις λύσεις. Ούτε καν και τα δύο διακρατικά δάνεια. Ο Νικόλα Παπαδόπουλος είχε ταχθεί στα συλλογικά όργανα του Δίκο υπέρ του κυρίου Λιλίκα, όχι υπέρ του Νίκου Αναστασιάδη. Ναι, αλλά είπε ότι σεβάστηκε και την απόφαση του Δίκο. Θα πρέπει να πει ψήφισαν ή όχι ο Νικόλας Παπαδόπουλος τον Νίκο Αναστασιάδη. Συμμετείχε ή όχι στην κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. Έδινε λίστες, το είπε και δημόσια, για να στελεχώσει τους ημικρατικούς οργανισμούς. Και το είπε και δημόσια σε αντιδιαστολή με αυτό που έλεγε ο Νίκος Αναστασιάδης ότι έχει βάλει τους άριστους στον αρίστο. Λοιπόν, όταν μιλούμε για αναξιοπιστία, να προσέχουμε και τι λέμε. Το να μιλάει τώρα το επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου και να αναφέρεται στο ομόφωνο να κοινωθεί, είναι σαν να μιλάνε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Ξέρετε πώς θα ξεκινά το ομόφωνο να ανακοινωθεί του Εθνικού Συμβουλίου του 9. Από τη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως την περιγράφουν τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εάν αυτή είναι η θέση του Νικόλα Παπαδόπουλου να την πει ξεκάθαρα, όπως λέει ο κύριος Παντελής, διότι το ακούμε μόνο μας σήμερα λόγια, σέβεται, είναι έτσι, είναι αγιός και θα. Τι απαντά στο συνέτερο του, τον κύριο Σιζόπουλο που λέει ότι η Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία είναι η χειρότερη μορφή διχοτόμηση. Τι απαντά στην συνεταίρα του, την κυρία Θεοχάρους, που λέει είμαι εναντίον της Ομοσπονδίας, λύση ενιαίου κράτους. Τι απάντα στον κύριο Μπερδίκη που είναι εναντίον της Ομοσπονδίας. Θα απαντήσουν επιτέλους. Όταν οι πολίτες θα πάνε να ψηφίσουν, και αν πολιτικοί θα ψηφίζουν,
του Νικόλα Παπαδόπουλου, του Σιζόπουλου, της κυρίας Θεοχάρους, του κυρίου Περδίκη, δεν πρέπει να ξέρουν. Όπως επίσης θα πρέπει να ξέρουν και τι θα ψηφίζουν. Αυτά που μέχρι πρόσφατα έλεγε και έκανε ο Νικόλας Παπαδόπουλος μαζί με τον αβέροφ νεοφύτου και τον κύριο Αναστασιάδη στα κοινωνικο-οικονομικά, ή αυτά που τώρα επικαλείται ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, διότι έχουμε εκλογές. Έχουμε εκλογές. Θέλω να πω όμως ακόμα 2-3 πράγματα και θέλω να δείξω. Ολοκληρώστε, τελειώνω. Να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και μετά θα επανέλθουμε για να κλείσουμε. Λέει ο κύριος Προδρόμου τις κακές πολιτικές που θα ακολουθήσει ο Μαλάς, όπως έκανε η κυβέρνηση Χριστόχιο. Μα ο Μαλάς, όπως και το ΑΚΕΛ, δεν υποστηρίζουν τα τραπεζικά εγκλήματα, ούτε και τα λαμόγια των τραπεζών που υποστηρίζει ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, ο κύριος Αναστασιάδης και οι συνέταιροι του, ο κύριος Νικόλαος. Εγώ πάντως θα ήθελα μετά, όταν επανέλθουμε, να σχολιάσετε όλοι και την εξέλιξη με την Τράπεζα Κύπρου και την απόφαση του δικαστηρίου. Λοιπόν, μετά, επειδή έχει παραθέσει κάποια πράγματα ο κύριος Προδρόμος Προδρόμου, θα ήθελα να επιθυμίσω κάποια πράγματα. Λέει, απαλήφθηκε η έκτακτη εισφορά των μισθών. Είχε καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκάτου του 2016, όταν λήφθηκε η ομόφωνη απόφαση το 2012 για να γίνει η έκτακτη εισφορά. Όχι τώρα να μας το παρουσιάζουν ποιος απόφαση της κυβέρνησης. Ναι, δεύτερο, θα μπορούσε ο συναγερμός έλεγε να έχουμε μία εισφορά και όχι κλιμακωτή, προφανώς για να προστατεύσουν τα ψηλά εισοδήματα και αυτούς που έχουν τα πολλά, διότι αυτή είναι η πολιτική του συναγερμού. Δεύτερο, επανέρχεται, λέει, η ΆΤΑ με πρωτοβουλία της Υπουργού Εργασίας. Όχι, ήταν εναντίον της ΆΤΑ. Και του 13ου μισού ήταν εναντίον. Τότε. Και έλεγαν τώρα τι σημασία έχει ο 13ος μισθός, εάν δεχόμασταν τότε να διαγράψουμε την ΆΤΑ και το 13ο μισθό, τώρα δεν θα είχε ούτε ΆΤΑ ούτε 13ο μισθό. Για να λέει ο κύριος Προδρόμου ότι ξέρετε τώρα τα προστατεύσαμε. Όχι, ήθελαν να τα διαγράψουν αυτά. Επομένως, όταν μιλάμε για διάφορα πράγματα, θα είναι καλό να έχουμε υπόψη και την ιστορία για να μην τελικά φαινόμαστε αναξιόπιστοι και να μας λέει ο κόσμος «Μα άλλα λέγατε και άλλα κάνατε και τώρα προσπαθείτε να σκοράρετε πολιτικά λέγοντας πράγματα τα οποία δεν ευσταθούσαν προηγουμένως». Αυτό που θέλω να πω και κλείνοντας είναι το εξής. Κλείστε με αυτό για να... Επειδή ακούω πάρα πολύ συχνά ότι «Μα ο Μαλάς και το ΑΚΕΛ δέχονται τις υποχωρήσεις του Αναστασιάδη κλπ.», θέλω να πω το εξής. Το ΑΚΕΛ δεν δέχεται λύση με στρατεύματα. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο να μείνει σταθερό σε αυτήν την αναφορά που έχει το ομόφωνο ανακοινωθέν του 2009 για αποστρατιωτικοποίηση με τη λύση του Κυπριακού και για προοπτική πλήρους αποστρατιωτικοποίηση του νησιού. Όταν διαβάσετε τη λεγόμενη στρατηγική, δεν διαφωνείτε με το χρονοδιάγραμμα. Μιλά για να μείνουν, να έχουμε και ένα στρατιωτικό απόσπασμα. Δεύτερο. Θέλω να πω επίσης το εξής. Το ΑΚΕΛ δεν δέχτηκε ποτέ λύση με παραμονή των επίκων. Τρίτον, το ΑΚΕΛ όταν μιλά, και ο Σταύρος Μαλάς επίσης όταν μιλά για την Εκπεριτροπής Προεδρία, δεν μιλά για την Εκπεριτροπής Προεδρία. Μιλά για την Εκπεριτροπής Προεδρία με διασταυρούμενη και σταθμισμένη ψήφο. Ήταν η αυτό σύγκληση, έχει συμφωνηθεί. Η σύγκληση και είναι καταγραμμένο και στην καταγραφή του κυρίου Ντάουνερ ότι, που το έβαλε ο κύριος Χριστόφιας, ότι αν επιμένει η τουρκοκυπριακή πλευρά να ανοίγει το θέμα και να προσπαθεί να πάρει μόνο την Εκπεριτροπής Προεδρία, αναφερόντας που μέσα τη σταθμισμένη και τη διασταυρούμενη ψήφο, εμείς πάμε πίσω σε πρόεδρον Ελληνοκύπριων, αντιπρόεδρον Τουρκοκύπριων και μάλιστα το έγραψε αυτό χωρίς κανέναν πολιτικό κόστος, διότι είχε την ευθύνη η τουρκοκυπριακή πλευρά. Και ένα τελευταίο. Κλείστε. Είχαμε σύγκληση για τις λεγόμενες τέσσερις ελευθερίες. Αυτό που αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας ως ισότιμη μεταχείριση που ζητάει το Ελλήνων και Τούρκων πολιτών. Υπήρχε σύγκληση που προστάτευε την Κύπρο. Ακόμα και μετά από την όποια πιθανή ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχει περιορισμό, ο κύριος Αναστασιάδης άνοιξε αυτή την σύγκληση με την υποστήριξη ασφαλώς και αυτών που ήθελαν απόσυρση προτάσεων και τώρα δεν κλείνει. Και είναι ανοιχτό το θέμα. Υπήρξε και μας επαναχώρηση απειλεί της τουρκικής πλευράς. Και μας απειλεί αυτό το θέμα, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, να επανέλθουμε. Θα ήθελα να σχολιάσουμε την απόφαση του δικαστηρίου που έχει να κάνει με μία από τις σοβαρές υποθέσεις που διερευνούσαμε τόσα χρόνια για την κατάρρευση των τραπεζών. Και να δούμε και ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τους θεσμούς και με τη διαφθορά που όλοι παραδέχονται πια ότι είναι μία γκάγκρενα, την οποία δεν ξέρω αν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ή αν την αντιμετωπίζουμε
με τρόπο επαρκή που θα μπορούσαμε να πούμε ότι τέλος πάντων η Κύπρος όντως σε αυτόν τον τομέα είναι μια κανονική χώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επαναρχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.